πάμε να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο μας για να συζητήσουμε για ό,τι συμβαίνει, πώς αλλάζει την Ευρώπη, τον κόσμο και τελικά τη ζωή μας. Ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και φυσικά Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι μαζί μας. Λοιπόν, έχετε αρθρογραφήσει αυτές τις ημέρες αρκετά. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε και μαζί με τους τηλεθεατές, κύριε Παγουλάτε, πόσο βλέπετε να αλλάζει η ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε με την Ευρώπη, που θα αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη μέρα οικονομίας και ήδη βλέπουμε ακόμα και να κλειδωνίζεται. Φοβάστε για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Να τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Η Ευρωζώνη περνάει μια κρίση που έχει τα χαρακτηριστικά της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, κρίσης χρέους μετά το 2010. Θα έλεγα ότι είναι πιο έντονη, με την έννοια ότι η ζημιά που έχει γίνει στην οικονομία και που γίνεται όσο μιλάμε και για τους επόμενους μήνες ξεπερνά τη ζημιά που άφησε πίσω της η κρίση χρέους μετά το 2010. Από την άλλη πλευρά, το πλεονέκτημα είναι ότι η Ευρωζώνη τα έχει δει αυτά, έχει ήδη εγκαθιδρύσει θεσμούς και εργαλεία με τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει αποκλειστικά την κρίση αυτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρωτοβουλίες που έλαβε αμέσως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από ένα αρχικό γλωσσικό λίστημα της κυρίας Λαγκάρντ ήταν αποτελεσματικές, έτσι αντιμετωπίστηκαν από τις αγορές και από τις κυβερνήσεις. Εκεί που μένει βέβαια να δούμε αντίστοιχα βήματα είναι στις κινήσεις των κυβερνήσεων. Εκεί έχουμε μια σύγκρουση η οποία θα έλεγα ότι ίσως ξεπερνά και τις οξύτερες στιγμές της κρίσης του 2010. Μια αντιπαράθεση την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα σε δύο ομάδες χωρών. Είναι οι ίδιες ομάδες χωρών που το 2010 και αργότερα είχαν αντιπαρατεθεί. Βορράς-Νότος. Βορράς-Νότος, όχι πλήρως, υπό την έννοια ότι υπάρχουν και ορισμένες χώρες στο λεγόμενο group του Νότου, όπως το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία, η Ιρλανδία, που δεν είναι νότιες χώρες, αλλά είναι μια κρίση μεταξύ των χωρών που έχουν μια λογική περιφέρειας, να θέλετε, συν τη Γαλλία, η οποία υποστηρίζει στη φάση αυτή αυτό το... Κύριε Παγουλάτε, να ρωτήσω κάτι. Ο ρόλος της Γερμανίας αυτή τη στιγμή δεν είναι επικίνδυνος για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, υπό την έννοια ότι πάμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία υπερβαίνει πραγματικά αυτό το οποίο μπορούμε να διανοηθούμε, με εργαλεία τα οποία κατασκευάσαμε την περίοδο 10-12. Συμβατικά. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε την πλευρά την άλλη για να μπορέσει να οικοδομηθεί μια σύνθεση. Το πρόβλημα της Γερμανίας είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, της γερμανικής κυβέρνησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο και της Ολλανδικής να περάσει στο κοινοβούλιο της και να πείσει την κοινή της γνώμη να προχωρήσει σε μια αμοιβαιοποίηση χρεών, η οποία είναι αντίθετη με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, μια ανάληψη δηλαδή υποχρεώσεων δανειακών που δεν αφορούν τη γερμανική ή την ολλανδική οικονομία, αλλά άλλες οικονομίες άλλων χωρών. Τους αφορούν όμως και αυτούς με έναν τρόπο, συγγνώμη, διότι όλες οι οικονομίες είναι διασυνδεδεμένες. Ναι. Σας παρουσιάζω το επιχείρημά του. Ναι, ναι. Λέω ότι προφανώς ότι συμφωνώ με αυτό. Προσπαθώ να πούμε λίγο στη λογική. Αυτό που λένε είναι ότι δεν υπάρχει νομική βάση στις συνθήκες για να προχωρήσουμε σε κοινή ανάληψη χρεών και σε ένα ευρωομόλογο, δηλαδή αυτό το οποίο ζητάει η ελληνική κυβέρνηση και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, που τι σημαίνει αυτό, να δανειστεί η Ευρώπη ως Ευρώπη από τις αγορές. Όχι κάθε μία χώρα μόνη της, έτσι. Αυτό θα είχε τεράστια πλεονεκτήματα, τα οποία είναι προφανή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα εξηγήσουμε. Το κόστος δανεισμού θα ήταν πολύ χαμηλότερο. Ναι. Η κρίση αυτή νομιμοποιεί μια τέτοια πρωτοβουλία, διότι είναι μια συμμετρική κρίση, είναι μια εξωτερική καταστροφή. Δεν την προκάλεσαν οι χώρες της περιφέρειας αυτή την κρίση. Ναι. Και με ένα κοινό τίτλο σώζουμε τις χώρες της περιφέρειας, συγκεκριμένα εκείνες που έχουν υψηλό δημόσιο χρέος, από μια επόμενη μέρα βαριάς ύφεσης, κατά την οποία θα έπρεπε να υιοθετούν μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πολύ μεγάλο χρέος με το οποίο θα είχαν βγει από αυτή την κρίση. Εσείς θεωρείτε εφικτό να υπάρξει κάτι τέτοιο ή θα πάμε σε μια λύση τύπου ESM, έστω με μια χαμηλή προϋπόθεση, να πούμε ότι ό,τι δάνεια πάρουμε θα πάνε αποκλειστικά σε δαπάνες αντιμετώπισης του κορονοϊού? Θα καμφθεί δηλαδή το Βερολίνο? Αν ρωτάτε την εκτίμησή μου, είμαι απεσιόδοξος ως προς τη δυνατότητα να υιοθετηθεί το ευρωομόλογο με δεδομένες τις πολύ στεναρές αντιδράσεις Ολλανδίας, Γερμανίας, Αυστρίας και μιας και λίγων ακόμα χωρών. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι η πλευρά που υποστηρίζει το ευρωομόλογο και είναι μια ομάδα χωρών που θέλει να στηρίξει κυρίως την Ιταλία, αυτή βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση σε αυτή τη φάση, υψώνει τον πήχη της φιλοδοξίας
για να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή συμβαστική λύση. Ποια θα είναι αυτή η λύση, νομίζω, εκτιμώ ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη διεύρυνση των δυνατοτήτων του ESM. Ο ESM σήμερα έχει 410 δις, αυτό είναι περίπου 3,4 του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Είναι ένα πολύ μικρό ποσό για μια τέτοια μεγάλη κρίση. Θα χρειαζόταν πάνω από ένα δις, θα χρειαζόταν ίσως κάτι κοντά στο 10% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης για να μιλάμε για μια σοβαρή δυνατότητα. Δηλαδή πώς θα γεμίσουν 1,3, αυτά τα ταμεία 3. Του ESM, κύριε Παγουλάτο, πώς θα μπορούσαν να ενισχυθούν τα κονδύλια αυτά? Ο ESM χρηματοδοτείται εκδίδοντας ομόλογα. Mm-hmm. Αυτά τα ομόλογα έχει καταστήσει σαφές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θέλει να στηρίξει την προσπάθεια, άρα μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα ομόλογα. Και μάλιστα μπορεί να τα αγοράσει, πρώτα αυτά τα ομόλογα θα είναι πολύ μακρά διάρκεια, χαμηλού επιτοκίου. Το γεγονός ότι θα τα αγοράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μεγάλο βαθμό σημαίνει ότι το επιτόκιο του θα είναι ακόμα χαμηλότερο και θα μπορεί να τα μετατρέπει ακόμα και σε αυτό που λέμε ομόλογα διαρκείας, δηλαδή perpetual, να μην έχουν. Κύριε Παγουλάτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες, είναι αυτές οι διεργασίες σε εξέλιξη με φόντο και το Eurogroup της ερχόμενης εβδομάδας. Για την ελληνική οικονομία, που ήμασταν σε μια φάση που βγαίναμε από την στενοπό και περιμέναμε ότι το 20 θα είναι ένα έτος πραγματικής ανάπτυξης. Εσείς τώρα τι προβλέπετε, πόσο βαθιά θα είναι αυτή η ύφεση που λέει και ο κύριος Σταϊκούρας ότι θα έχουμε αναπόδραστα? Είναι σαφές ότι αυτή η ύφεση είναι πολύ βαθιά, είναι βαριά, ειδικά για την ελληνική οικονομία, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι γύρω στο 12%, η έμεση είναι πολύ μεγαλύτερη, πολλαπλάσια, στην απασχόληση ακόμη περισσότερο. Είναι σαφές επομένως ότι πλήττεται η ελληνική οικονομία, πλήττεται επίσης επειδή αυτή η κρίση πέφτει πάνω στην τουριστική περίοδο. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα μπορέσει να υπάρξει κανονική τουριστική περίοδος, έτσι δεν είναι? Επομένως, το βάρος για την ελληνική οικονομία είναι πολύ μεγάλο. Από το 2021 βλέπετε προσπάθειες ανάκαμψης. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό εξαρτάται και από την πορεία της νόσου και της κρίσης γενικότερα. Έτσι, όλα αυτά είναι εκτιμήσεις με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από την αποκατάσταση εμπιστοσύνης των τουριστών, των ανθρώπων που ταξιδεύουν για αναψυχή. Αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί τροφοδοτείται με εισόδημα. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα πάμε και αρκετά αργότερα από την επίσημη λήξη της καραντίνας, ας πούμε, και του εγκλεισμού στα σπίτια, για να μπορέσουμε να δούμε τον κόσμο να ξαναπαίνει αεροπλάνο. Ποιο είναι το όριο αντοχής, κύριε Παγουλάτε? Πάλι για εμπιστοσύνη συζητάμε. Όλα κατατείνουν στην εμπιστοσύνη. Είναι έτσι, πάντα η εμπιστοσύνη. Όπως στην προηγούμενη κρίση. Αυτό είναι, η εμπιστοσύνη είναι το μεγάλο πρόβλημα και στην Ευρώπη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου. Η εμπιστοσύνη είναι το μεγάλο θέμα όταν μιλάμε για τη λειτουργία της κατανάλωσης, του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όλα αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο για να μπορέσουν να αποκαλύψουν. Ποιο είναι το όριο αντοχής της ελληνικής οικονομίας για να το σχηματοποιήσουμε, κύριε Παγουλάτε? Μέχρι πότε μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση αναστολής οικονομικής δραστηριότητας? Θα το έπαιρνα ανάποδα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε όσο χρειάζεται για να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Είναι σαφές ότι αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα σε αυτή την περίοδο. Σαφώς. Η οικονομία ξαναφτιαχτεί και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά στο τέλος το κάνει. Κινδυνεύει η Ένωση αυτή τη στιγμή, κύριε Παγουλάτε? Πολλοί λένε ότι θα φύγει η Ιταλία εάν βρει πόρτα σε αυτά που ζητάει. Τι λέτε εσείς? Νομίζω ότι μια αποχώρηση Ιταλίας θα ήταν κίνηση αυτοκτονίας για την ίδια και θα ήταν μια καταστροφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι οι χώρες αυτοκτονούν τόσο εύκολα. Είναι σαφές όμως ότι υπάρχει μια κατάρρευση εμπιστοσύνης, μια κατάρρευση φιλοευρωπαϊκού αισθήματος στην Ιταλία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, να κερδίσει το χαμένο χρόνο και πιστεύω ότι θα το κάνει. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παγουλάτε. Νομίζω ότι πάντα οι αναλύσεις σας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Να είστε καλά, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής ο κύριος Γιώργος Παγουλάτος.